Είναι η πλατφόρμα για ανοιχτές δημοσιεύσεις με αξιολόγηση της, της Κομισιόν και αυτή τη στιγμή, όπως θα ξέρετε, περιορίζεται ουσιαστικά, εξυπηρετεί τους κατόχους grants, χρηματοδότησης από την Κομισιόν. Με άλλα λόγια, τα άρθρα που δημοσιεύονται εκεί πρέπει να είναι απόρρια έργου που έχει χρηματοδοτηθεί από τον ορίζοντα 2020 ή τον ορίζοντα Ευρώπη. Δημοσιεύει σε όλες τις επιστήμες, τα επιστημονικά πεδία και δημοσιεύει original research, δηλαδή ναι, έρευνα που δεν έχει δημοσιευθεί αλλού, έτσι, δεν έχει αξιολογηθεί αλλού ουσιαστικά. Είναι ένα service, προφανώς δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υποχρεώνουμε κανένα να δημοσιεύσει εκεί, όμως είναι για τους ερευνητές μας και έτσι είναι για να το έχουν χωρίς να πληρώνουν προφανώς. Και μπορούν να δημοσιεύουν στη διάρκεια αλλά και μετά τη λήξη των έργων, για 5 χρόνια μετά. Το τελευταίο είναι αρκετά σημαντικό, καθώς γενικά οι ερευνητές φαίνεται ότι δημοσιεύουν αρκετά μετά τη λήξη των έργων και μπορεί να μην έχουν χρήματα. Εδώ δημοσιεύεται με ανοιχτή πρόσβαση, με αξιολόγηση και δεν χρειάζεται και να πληρώσετε και μπορείτε στη διάρκεια και μετά τη λήξη του έργου. Είναι ένα έτσι καινοτόμο μοντέλο, το εκδοτικό του μοντέλο, το οποίο βασίζεται στην ανοιχτή αξιολόγηση κατόπιν, μετά τη δημοσίευση, αυτό που στα αγγλικά λέμε post-publication peer review. Δηλαδή πρώτα γίνεται η δημοσίευση και μετά γίνεται η αξιολόγηση, η οποία είναι ανοιχτή αξιολόγηση, δηλαδή τα ονόματα και των αξιολογητών, αλλά τόσο και η ίδια η αξιολόγηση είναι ανοιχτά προσβάσιμα σε όλους. Τόσο τα άρθρα όσο και οι αξιολογήσεις δίνονται με ανοιχτή πρόσβαση με άδειες Creative Commons Attribution, δηλαδή την έτσι αρκετά ελεύθερη άδεια. Πρέπει να αναφέρεστε βέβαια στο δημιουργό αυτό μόνο και μετά μπορείτε να αναδιανέμετε. Τα στάνταρ τα επιστημονικά είναι πολύ, πολύ υψηλά, τόσο στο εκδοτικό επίπεδο όσο και στο επιστημονικό καθεαυτό, τα οποία τα επιβλέπει ένα επιστημονικό συμβούλιο και μπορείτε να το δείτε αν πάτε στην πλατφόρμα. Είναι γύρω στους κοντά στους 30 εξέχοντες επιστήμονες που μαζί με αυτούς και εμείς αλλά και η F1000, θα το πω στο επόμενο slide που είναι ουσιαστικά που τρέχει την πλατφόρμα για μας, συνεννοούμαστε προκειμένου να δημιουργηθούν οι πολιτικές και της πλατφόρμας και οι διάφορες οι πολιτικές αναπεριοχή, οι εκδοτικές κατ' ουσίαν. Αυτές είναι αρκετά υψηλού επίπεδου. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι δημοσιεύει διαφορετικούς τύπους, αρκετούς διαφορετικούς τύπους άρθρων, θα σας δείξω μετά, το οποίο επιτρέπει την δημοσίευση καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και της διάρκειας ενός project. Είναι πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο research articles, μπορεί να υπάρχουν review articles, data notes, method articles, pre-registrations, πολλά διαφορετικοί τύποι άρθρων, γύρω στους 15-17 πλέον, κάτι τέτοιο. Και γενικά η διαδικασία, η εκδοτική είναι αρκετά διαφανής, θα έλεγα, και εντατική και ενισχύει την επαναληψιμότητα και τον έλεγχο, αν θέλετε, στην έρευνα, το reproducibility που λέμε στα αγγλικά, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι ο κόσμος παράγει papers και δεδομένα τα οποία τελικά δεν μπορούν να παραχθούν και αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό, είναι πρόβλημα. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν με αυτό το μοντέλο συμβάλλει πάρα πάρα πολύ στην επαναληψιμότητα της έρευνας και στη διάβγεια, στην έρευνα και στις εκδόσεις. Ξεκινήσαμε τον Μάρτιο του 2021 και έχει γύρω στις πάνω από 400 τώρα, 400 και κάτι δημοσιεύσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Σιγά σιγά, καθώς δημιουργείται ουσιαστικά περιεχόμενο μέσα στην πλατφόρμα, δημιουργούμε τα λεγόμενα community gateways και τα collections, τα οποία είναι για συγκεκριμένα πεδία, έτσι συγκεντρώνεται το υλικό, οι δημοσιεύσεις εκεί. Τα gateways είναι ευρύτερα, ας πούμε, για αρχαιολογία ή για κάποιο πεδίο της αρχαιολογίας. Τα collections είναι
πολύ πιο συγκεκριμένα, είναι targeted σε συγκεκριμένες επιστημονικές κοινότητες. Θέλουν να έχουν το δικό τους σπίτι, για να το πούμε έτσι, μέσα στην πλατφόρμα. Και όλα αυτά έχουν advisors, δηλαδή είναι curated content. Είναι περιεχόμενο το οποίο ουσιαστικά ναι, το επιβλέπουν κάποιοι ερευνητές, έτσι, πάντα. Και αυτό φυσικά μας δίνει τη δυνατότητα να εμπλέξουμε σιγά σιγά και την ερευνητική κοινότητα και έχει και μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης στο μέλλον, να φέρει κοντά τις επιστημονικές κοινότητες και να έχουν ο καθένας, όσοι θέλουν, επιθυμούν τέλος πάντων, το δικό τους σπίτι μέσα στην πλατφόρμα. Μπορεί κανείς να παίρνει και ενημερώσεις για το τι δημοσιεύεται σε αυτά τα collections κτλ. Θα σας δείξω ότι το indexing προχωράει πάρα πολύ καλά. Είμαστε τώρα στην PubMed, στο Scopus, στο ERI, στο Inspect, στο ERI Plus, να το, και συνεχίζουμε σταδιακά να γινόμαστε index σε σημαντικούς indexers και για διαφορετικές επιστήμες, αλλά και οριζόντιους. Παρ' όλα αυτά, φυσικά, είναι μία πλατφόρμα που δεν, οι πλατφόρμες γενικά δεν έχουν general impact factor, αλλά εμάς γενικά δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, διότι η ιδέα που προωθεί και η Κομισιόν και η πολιτική είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε μία αναδιάρθρωση στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η έρευνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει αφαιθεί πάρα πολύ στο general impact factor και ουσιαστικά στην αξιολόγηση των άρθρων και της έρευνας μέσα από τα περιοδικά, δηλαδή μέσα από το πού δημοσιεύεις και όχι το τι δημοσιεύεις, δηλαδή όχι την αξία, την επιστημονική και άλλη του ίδιου του άρθρου. Και αυτό σιγά σιγά, αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα για όσους από εσάς παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση. Αλλά το general impact factor είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και εμείς δεν έχουμε general impact factor, ούτε θα πάρουμε. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα όταν οι ερευνητές αξιολογούνται σε μεγάλο βαθμό με το σε ποια περιοδικά δημοσιεύουν, έτσι. Αλλά αυτό ουσιαστικά το ORE, όπως λέμε το Open Research Europe, έτσι, χαϊδευτικά, είναι ένας τρόπος στην πράξη σιγά σιγά να μεταφερθούμε σε άλλα μοντέλα δημοσιεύσεων και τέτοια που δεν έχουν ουσιαστικά σχέση με το general impact factor, αλλά με metrics, με δείκτες που αφορούν το ίδιο το άρθρο, και θα σας δείξω μετά ότι το έχουμε αυτό στο Open Research Europe. Αλλά ταυτόχρονα φυσικά πρέπει να ακολουθούν και οι πολιτικές των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων χρηματοδότησης έρευνας. Και έτσι αυτά πάνε μαζί, είναι λίγο παντρεμένα. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί κάποιες φορές οι ερευνητές μπορεί να μην δώσουν τα καλύτερα τους άρθρα στο Open Research Europe εξαιτίας αυτού του θέματος. Αλλά σιγά σιγά τρώγοντας έρχεται η όρεξη και νομίζω ότι πηγαίνει προς το παρόν πολύ καλά. Έχουμε πολύ θετικά προγνωστικά και απόψεις σε σχέση με την εκδοτική αυτή διαδικασία, και καθώς θα αλλάζουν σιγά σιγά οι πολιτικές αναφορικά με την αξιολόγηση της έρευνας, τόσο θεωρούμε πιο πολλοί κόσμος θα δημοσιεύει στο ORE. Είναι μια διαφανής διαδικασία και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή του. Όπως βλέπετε, έχει υλοποιείται με δημόσιο διαγωνισμό, public procurement, το οποίο αυτή τη στιγμή το έχει κερδίσει η F1000 Research, που είναι ένας εκδοτικός οίκος και ουσιαστικά προσφέρει και άλλες εκδοτικές υπηρεσίες. Και από αυτούς ουσιαστικά παίρνουμε και τις εκδοτικές υπηρεσίες, το τρέχουν δηλαδή από πίσω, και φυσικά την πλατφόρμα. Κάνουμε license, νοικιάζουμε ουσιαστικά την πλατφόρμα τους που την έχουν διαμορφώσει στα δικά μας, στις δικές μας απαιτήσεις, και εκεί δημοσιεύονται οι εργασίες. Η πλατφόρμα, το ORE, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί την Κομισιόν και να χρηματοδοτείται έτσι με δημόσιους διαγωνισμούς μέχρι περίπου τα μέσα του 2026. Και μετά έχουμε σχέδια, και θα σας πω λίγο για αυτά στο τέλος, να ανοίξουμε ουσιαστικά την πλατφόρμα πέραν της Κομισιόν και να περάσει από πλατφόρμα της Κομισιόν να γίνει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα πραγματικά, η οποία θα χρηματοδοτείται και θα τη διαχειρίζονται πολλοί χρηματοδότες έρευνας και ερευνητικά ιδρύματα μαζί.
Οπότε μιλάμε για ένα καινούριο μοντέλο, αυτό που λέμε collaborative funding, που είναι συλλογική ουσιαστικά χρηματοδότηση, και τώρα ασχολούμαστε και με αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλο, ουσιαστικά εμείς έχουμε μεγάλο commitment προς την Open Research Europe και θα συνεχίσει για πολλά πολλά χρόνια για τους ερευνητές μας, αλλά ελπίζουμε από το 2026 να επεκταθεί και να μπορούν να δημοσιεύουν ερευνητές που έχουν χρηματοδοτηθεί και από άλλους χρηματοδότες και να υπάρχει αυτή η συγχρηματοδότηση, ας το πούμε έτσι. Ουσιαστικά, πολύ σύντομα, αυτό είναι κατά μεσής ουσιαστικά της στρατηγικής μας για την ανοιχτή επιστήμη. Θεωρούμε ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε that we can walk the talk, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ουσιαστικά αυτές τις πολιτικές και να τις κάνουμε να τις αναδείξουμε στην πράξη ουσιαστικά μέσω της πλατφόρμας. Υποστηρίζει φυσικά τις στρατηγικές μας για τον ορίζοντα Ευρώπη και φυσικά τους ερευνητές για να δημοσιεύουν και να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις που τους θέτουμε στο πρόγραμμα πλαίσιο. Και θα σας εξηγήσω αυτό πώς. Είναι επίσης, έχει σχέση φυσικά με τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά το κόστος της χρηματοδότησης των εκδόσεων και ξέρετε και πολλοί από εσάς και ως ερευνητές αλλά και ως βιβλιοοικονόμοι πόσο κοστίζουν οι δημοσιεύσεις και δει τελευταία και με την ανοιχτή πρόσβαση, είναι, τα νούμερα ζαλίζουν. Οπότε εδώ είναι μια προσπάθεια για μη ουσιαστικά κερδοσκοπικού σκοπού εκδοτική δραστηριότητα για το κοινό καλό, κοινοφελής ουσιαστικά. Και είναι και αυτό κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολλοί από εσάς ίσως ανακατεύεστε και γνωρίζετε αυτά τα θέματα και τις προσπάθειες που γίνονται τον τελευταίο καιρό με ερευνητικά ιδρύματα και άλλα ιδρύματα που έχουν εκδοτικές δραστηριότητες να στηριχθούν ακόμα παραπέρα. Τώρα να πάμε να σας εξηγήσω λίγο πώς λειτουργεί το μοντέλο αυτό, το εκδοτικό μοντέλο. Όπως σας είπα πριν, είναι post-publication peer review, είναι ένα καινοτόμο μοντέλο εκδοτικό. Πρώτα γίνεται η έκδοση, δημοσίευση και μετά, δεν ξέρω γιατί αυτό το dimensions έχει μείνει εδώ, είναι από λάθος, και μετά γίνεται η αξιολόγηση. Συνεπώς, ένας ερευνητής υποβάλλει ένα άρθρο εδώ πέρα και το άρθρο δημοσιεύεται. Το άρθρο δημοσιεύεται εφόσον περάσει μια αρκετά εκτενή λίστα από τα λεγόμενα pre-publication checks, δηλαδή έλεγχο της προεκδοτικό, ας το πούμε έτσι, έλεγχο, το οποίο έχει σχέση φυσικά με τη λογοκλοπή, έχει σχέση με το eligibility, με το αν μπορεί όντως αυτό το paper μπορεί να δημοσιευθεί, με άλλα λόγια, αν προκύπτει από έργο του ορίζοντα 2020, του ορίζοντα Ευρώπη, και αυτό το κοιτάμε αρκετά, σε ποιο έργο αποδίδεται και όλα αυτά. Εάν είναι σε τέτοια περιοχή, ας πούμε, life science και τα λοιπά, αν χρειάζονται ethical approvals, εγκρίσεις, ethics από τον φορέα που βρίσκεται πίσω από την έρευνα των ερευνητών ουσιαστικά ή από τη χώρα ακόμα, όλα αυτά γίνονται εδώ. Εάν ουσιαστικά το paper που υποβάλλεται, η εργασία που υποβάλλεται, πληρεί τα κριτήρια των πολιτικών και των διαδικασιών της πλατφόρμας, τα οποία μπορείτε να τα δείτε online, εάν είναι καλογραμμένο και αν δεν είναι και δεν είναι άμεσα κατανοητό και ξεκάθαρο, επίσης μπορεί να μην προχωρήσει η δημοσίευση. Είναι πολύ αυστηρή, είμαστε πολύ αυστηροί σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και οτιδήποτε άλλο ουσιαστικά υποστηρίζει τα συμπεράσματα μιας εργασίας. Και αυτό είναι πολιτική του ορίζοντα 2020 και ιδιαίτερα του ορίζοντα Ευρώπη, θα το ξέρετε. Συνεπώς υπάρχει και το Data Availability Statement, αλλά πέραν αυτού, by default, δηλαδή κατ' ουσία, υποχρεωτικά τα δεδομένα είναι ανοιχτά, εκτός φυσικά αν υπάρχουν λόγοι να εξαιρεθούν οι authors, η δημιουργία από αυτό και η πολιτική εδώ και πάλι που ακολουθεί η πλατφόρμα σε αυτά τα θέματα είναι του ορίζοντα
Ευρώπη. Συνεπώς υπάρχει, επίσης κοιτάνε τα θέματα της μεθόδου, κατά πόσο είναι σωστή η μέθοδος που ακολουθείτε. Συνεπώς, εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι δεν είναι preprint αυτό που δημοσιεύεται, είναι μια δημοσίευση. Απλά είναι μια δημοσίευση που δεν έχει περάσει την αξιολόγηση ακόμα και αυτό φαίνεται, είναι σαφές, θα σας δείξω πώς σηματοδοτείται αυτό πάνω στην εργασία. Είναι πολύ εκτενής οι έλεγχοι, μπορεί να ενέχουν και να πάρε δώσε, συνήθως το ενέχουν ανάμεσα στους editors της F1000 που κάνουν αυτή τη δουλειά και στους ερευνητές που πάνε να δημοσιεύσουν. Όταν γίνει αυτό με επιτυχία, τότε δημοσιεύεται το άρθρο, παίρνει DOI εννοείται, και τότε γίνεται η αξιολόγηση. Στο τελικό στάδιο του pre-publication, ο συγγραφέας πρέπει να δώσει 5 ονόματα αξιολογητών, γίνεται αυτό παράλληλα, που προτείνει, και αυτά τα ελέγχει η F1000, ότι δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, ότι είναι κατάλληλοι. Υπάρχει μια λίστα με πολλά αρκετά κριτήρια, τα οποία υπάρχουν και online, μπορείτε να τα δείτε, με τα οποία ελέγχονται. Μπορεί φυσικά να μην συμφωνεί, να θεωρεί π.χ. ότι υπάρχει conflict of interest, δηλαδή αντικρουόμενα συμφέροντα κτλ. Και να σου πει αυτό τον βγάζω, ξέρω εγώ. Φυσικά μπορεί να προτείνουν και οι ίδιοι αξιολογητές, αν έχουν δυσκολία οι ερευνητές να τους προτείνουν. Και μετά, αφού βρεθούν 5 αξιολογητές, τότε δημοσιεύεται η εργασία και τότε ξεκινάει ταυτόχρονα, στέλνεται στους 5 αυτούς αξιολογητές η πρόσκληση για να αξιολογήσουν με ανοιχτή αξιολόγηση την εργασία αυτή. Συνήθως, όπως και σε όλα τα περιοδικά, το ξέρουμε αυτό, και τις πλατφόρμες δημοσίευσης, υπάρχει προφανώς τελευταίως μια υπερβολική ζήτηση για αξιολογήσεις, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των εργασιών που δημοσιεύονται. Συνεπώς και οι ερευνητές πραγματικά έχουν κορεστεί με τις αξιολογήσεις. Κατά μέσο όρο στο όρο δεν έχουμε πρόβλημα να βρούμε αξιολογητές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι 5 λένε OK. Για να γίνουν 2 αξιολογήσεις, κατά μέσο όρο ζητάνε γύρω στους 12 αξιολογητές, το οποίο είναι πολύ καλό νούμερο στην πιάτσα, για να το πω έτσι, από αυτά που ξέρω. Οπότε είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει. Αυτοί, συνεπώς, πρέπει να γράψουν, έχουν πολύ σαφείς οδηγίες, πρέπει να δώσουν, οι οποίες επίσης είναι διαφορετικές, ανάλογα και με τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Να το πω αυτό, ότι υπάρχουν γενικές πολιτικές και μετά συγκεκριμένες οδηγίες ανά επιστημονικό πεδίο. Δεν είναι όλα ρηγμένα σε ένα κουβά, έτσι μην νομίζετε κάτι τέτοιο. Συνεπώς, ανάλογα με την περιοχή, υπάρχουν και αντίστοιχες οδηγίες και για τους αξιολογητές. Αυτοί μπορούν να δώσουν, γράφουν φυσικά ένα κείμενο σε πεζό λόγο και απαντάνε σε κάποιες περιπτώσεις και συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και μπορούν να πούνε approved, δηλαδή ότι εγκρίνεται ή ότι εγκρίνεται με επιφυλάξεις, το οποίο σημαίνει σίγουρο ότι πρέπει να δοθεί και να κάνει αλλαγές ο συγγραφέας, ή ότι δεν εγκρίνεται. Προκειμένου να θεωρηθεί μια εργασία ότι έχει περάσει την αξιολόγηση, όπως βλέπετε στο τελευταίο στάδιο, πρέπει να έχει τουλάχιστον είτε 2 tick approved, ότι εγκρίνεται, είτε 1 εγκρίνεται και 2 approved with reservation. Εκεί φυσικά ο author έχει στείλει και μια καινούργια εκδοχή της εργασίας και αυτή παίρνει DOI, έτσι μπορείς, θα σας το δείξω σε λίγο, στις εργασίες να δεις τις διαφορετικές εκδοχές, με σαφήνει ότι αυτό είναι version 1, version 2 κτλ. Και ότι έχει περάσει την αξιολόγηση, όλα αυτά είναι πολύ εμφανή, δεν υπάρχει κανένα ερώτημα όταν βλέπει κανείς μια εργασία, αν έχει αξιολογηθεί, αν δεν έχει αξιολογηθεί και ποια είναι η αξιολόγηση. Και έτσι προχωράμε. Και εφόσον έχει περάσει την αξιολόγηση, η εργασία στέλνεται καταρχάς στο Zenodo, που είναι το αποθετήριο το οποίο τρέχει το CERN και το υποστηρίζει και το OpenAIRE, και εμείς από την Κομισιόν το έχουμε υποστηρίξει, και έτσι ουσιαστικά πληρείται και η απέτηση της Κομισιόν για ανοιχτή πρόσβαση, άμεση ανοιχτή πρόσβαση από αποθετήριο, γιατί αυτή είναι η πολιτική του Ορίζοντα Ευρώπη. Αφενός, φυσικά εννοείται ότι υπάρχει, προνοούμε και για την
μακροπρόθεσμη διατήρηση του υλικού αυτού, έτσι είναι πολύ σημαντικό. Και στέλνετε και σε όλους αυτούς που βλέπετε πάνω τους indexers και άλλους. Τώρα νομίζω ότι έχουμε εγκριθεί και από άλλους, οπότε σιγά σιγά καθώς αυξάνεται το υλικό και η αξιοπιστία ουσιαστικά της πλατφόρμας με όλο και περισσότερους ερευνητές να δημοσιεύουν, τόσο φυσικά θα μπαίνουμε και σε περισσότερους, σε περισσότερες υπηρεσίες index. Αυτό είναι το μοντέλο. Θα δούμε τι ερωτήσεις μπορεί να έχετε μετά σε αυτό. Είναι αρκετά καινοτόμο. Έχουμε πάρει καλά σχόλια από τους ερευνητές. Έγινε ένα survey, μια έρευνα σε ερευνητές που δημοσίευσαν στην πλατφόρμα πριν αρκετό καιρό, όταν είχα φτάσει στα 100 άρθρα. Τώρα που έχουμε 400, νομίζω τα 500, θα κάνουμε και άλλη μια έρευνα να δούμε. Αλλά γενικά το μοντέλο αρέσει και η διαφάνεια που προκύπτει από την ανοιχτή αξιολόγηση. Εδώ είναι τα pre-publication checks που σας είπα και πιο πριν, πολύ σημαντικά και εκτενή. Και φυσικά θεωρούμε ότι οι ερευνητές έχουν πολλά ωφέλη από αυτό, έτσι. Έχουν καταρχάς μία πολύ έτσι, εντατική αξιολόγηση και διαφανή από την ερευνητική κοινότητα και η οποία στηρίζεται και όλες οι πολιτικές της πλατφόρμας από το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο. Έχει αντίκτυπο η έρευνά τους, διότι δημοσιεύεται με άμεση ανοιχτή πρόσβαση. Έχουμε μετρικά δείκτες, δηλαδή, σε επίπεδο άρθρου, ανοιχτά δεδομένα και underpinning materials γενικά, που ενισχύουν την επαναληψιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων και την επαναληψιμότητα της έρευνας, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι δεν αναγκάζουμε τους ερευνητές, όπως σας είπα και πριν, να δημοσιεύσουν. Όποιος θέλει, δημοσιεύει. Και φυσικά είναι αυτό που λέμε stress-free, διότι μπορείτε να αυτόματα να πληρείτε τις απαιτήσεις του Ορίζοντα Ευρώπη για την ανοιχτή πρόσβαση. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε και να βγάλετε λεφτά από το έργο, ούτε ο φορέας σας χρειάζεται να πληρώσετε και γενικά δεν υπάρχουν και διαδικαστικές διαδικασίες που σας επιβαρύνουν. Και γενικά φυσικά οι συγγραφείς έχουν όλα τα ωφέλη που δίνει η δημοσίευση, δίνουν ανοιχτές δημοσίευσεις και η ανοιχτή επιστήμη, καθώς το να δημοσιεύουμε με ανοιχτή πρόσβαση είναι μια πρακτική ανοιχτής επιστήμης, βοηθάνε την, ενισχύουν τη συνεργατικότητα, τη διεπιστημονικότητα, τη διαφάνεια, βοηθάνε στο να φαίνεται παραπάνω προφανώς και να χρησιμοποιείται η έρευνά σας και ουσιαστικά και για τους χρηματοδότες έρευνας, έτσι δημιουργούνται μεγαλύτερης κλίμακας efficiencies, όπως λέμε εδώ, ότι η έρευνα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται όταν δεν χρειάζεται και παίρνουμε και είναι value for money ουσιαστικά, πληρώνουμε αυτό που παίρνουμε και η αξία ουσιαστικά, η αξιοποίηση αυτής της έρευνας είναι μεγαλύτερη. Συνεπώς, win-win θεωρούμε. Αυτό είναι ένα slide που το δείχνω για να σας πω πάλι αυτό που, να εικονογραφήσω αυτό που σας είπα πριν, ότι δηλαδή οι διαφορετικοί τύποι των άρθρων που υποστηρίζει η πλατφόρμα σας επιτρέπουν να δημοσιεύετε σε όλη τη διάρκεια της έρευνας και του project σας, από τη στιγμή που έχετε και την ιδέα, το σχεδιασμό του project, όταν συλλέγετε τα δεδομένα, data nodes, software tools και method articles. Πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δημοφιλή άρθρα. Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή έχει περίπου γύρω στο 53% research articles και τα άλλα υπόλοιπα άρθρα φαίνονται ότι είναι διάφορα, ειδικά software articles έχει αρκετά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι ερευνητές φαίνεται να τους ενδιαφέρουν αυτά, να δημοσιεύουν τα software τους δηλαδή μέσα από άρθρα. Συνεπώς μπορείτε να το κοιτάξετε και έτσι και φαίνεται ότι αυτός να μπορεί να είναι ένας ενδιαφέρον τομέας για περαιτέρω ανάπτυξη στην πλατφόρμα στο μέλλον, δηλαδή ότι θα είναι, μπορεί να είναι και μια πλατφόρμα που ναι, όντως τα μισά άρθρα να είναι research articles και τα άλλα όμως να βοηθάμε τους ερευνητές να δημοσιεύουν κατά τη διάρκεια της έρευνας κατά τρόπο που συμβάλλει στη διαφάνεια της έρευνας, όπως κάνουν όλα αυτά οι τύποι άρθρων που βλέπετε εδώ πέρα.
Πώς μοιάζει λοιπόν ένα άρθρο. Εδώ πέρα βλέπετε ένα άρθρο, είναι research article, το βλέπετε εδώ πέρα. Είναι δεύτερη μάλλον version του άρθρου, ναι, το βλέπετε και πάλι εδώ πέρα, έχει δύο εκδοχές, είναι revised, το λέει. Βλέπετε τους authors, τους δύο και τα ORCID ID τους, το abstract. Βλέπετε δεξιά το status της, του peer review, της αξιολόγησης, το approval status, έχει τρία ticks, είναι πως έχει περάσει το peer review. Βλέπετε τι έχουν πει τρεις αξιολογητές, έχουν αξιολογήσει την πρώτη εκδοχή και ήδη είχε περάσει στην πρώτη εκδοχή και ένας στη δεύτερη. Και βλέπετε ποιοι είναι αυτοί με το όνομα και το επίθετό τους και μετά κάνοντας κλικ βλέπετε, εδώ view βλέπετε και την αξιολόγηση του καθενός. Επάνω βλέπετε τα διάφορους δείκτες εδώ πέρα, πόσοι έχουν δει το άρθρο, πόσα downloads έχει, πόσα citations έχει και εδώ πέρα όλα τα κλασικά export, track, download, το track είναι αν υπάρχει καινούργια εκδοχή του άρθρου. Και εδώ βλέπετε ότι το άρθρο ανήκει στο Excellent Science Gateway. Έχουμε και gateways, θα σας τα δείξω μετά, που αφορούν το πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά ανήκει και σε ένα συγκεκριμένο collection που είναι για τα robotics. Και εδώ πάλι μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα τους authors, τους συγγραφείς και τα metrics, τα μετρικά του άρθρου. Αυτό είναι το άρθρο. Νομίζω έχω και μία αξιολόγηση μετά. Για την διαδικασία της αξιολόγησης, όπως σας είπα και πριν, ουσιαστικά προτείνουν οι συγγραφείς, ελέγχονται ενδελεχώς από τους εκδότες. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν οι αξιολογητές, καθώς και οδηγεί για το πώς πρέπει να αξιολογηθούν και φυσικά μπορεί κάποιες φορές να γίνουν και αξιολογήσεις που δεν τις αποδέχονται έτσι, οι εκδότες, γιατί δεν είναι καλές. Υπάρχει λίστα πραγμάτων που πρέπει να τα κάνουν και reviewer code of conduct που πρέπει να ακολουθηθεί. Και μετά οι εκδότες και πάλι τσεκάρουν την αξιολόγηση για το αν ακολουθήθηκε η διαδικασία, για το περιεχόμενο, για τη γλώσσα και για το πόσο πλήρη όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθούν. Άρα είναι πολύ, πολύ ενδελεχής. Και εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα. Εδώ έχει γίνει μία αξιολόγηση, η οποία έκανε approve ένα άρθρο στην πρώτη του εκδοχή. Βλέπετε ότι μάλλον είναι η πρώτη αξιολόγηση. Όχι, δεν είναι η εκδοχή του άρθρου, είναι η πρώτη αξιολόγηση. Θα μπορούσε να υπάρχει και άλλοι, και εδώ βλέπετε ότι έχει απαντήσει ο author στη συγκεκριμένη περίπτωση και βλέπετε ότι 10 άτομα έχουν δει την αξιολόγηση, η οποία έχει από μόνη της DOI και μπορεί να γίνει να την τζιτάρουμε, έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, site this response. Και βλέπετε ότι ο author, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι ολόκληρη στα αριστερά, αλλά το έχουμε κόψει για να δείτε και την απάντηση που έχει δώσει ο author. Συνεπώς βλέπετε ο συγγραφέας πώς ενισχύεται ουσιαστικά ο επιστημονικός διάλογος με αυτό το μοντέλο. Και βλέπετε ότι την έχουν γράψει δύο εδώ την αξιολόγηση, το οποίο είναι επίσης αρκετά ενδιαφέρον, γιατί με αυτό το μοντέλο μπορούμε να βοηθήσουμε και τους νέους ερευνητές να κάνουν αξιολογήσεις, που γνωρίζετε πολύ συχνά ότι οι postdocs π.χ. και οι διδακτορικοί ερευνητές καταλήγουν να γράφουν τις αξιολογήσεις των καθηγητών τους και να μην φαίνονται πουθενά. Εδώ έχουμε και μία εκδοχή του shared, της αξιολόγησης από κοινού, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και οι νέοι ερευνητές, από ό,τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, το βρίσκουν πολύ θετικό. Και εδώ πάλι, αυτό το ξαναβάλαμε, σας το ξανάδειξα, συγγνώμη. Και εδώ ναι, βλέπουμε ότι είναι η δεύτερη εκδοχή, τρεις approved review, συγγνώμη για την επανάληψη. Γιατί όμως, έχω επαναλάβει κάποια slides, συγγνώμη. Και το μοντέλο της αξιολόγησης αυτής, της ανοιχτής αξιολόγησης, θεωρούμε ότι είναι επίσης πάρα πολύ θετικό και αυτά είναι και τα σχόλια που λαμβάνουμε, έτσι, ότι ενισχύει ουσιαστικά τον επιστημονικό διάλογο, ότι ενισχύει και τους συγγραφείς να μπορούν να διεξάγουν ουσιαστικά και να ηγούνται ουσιαστικά αυτής της διαδικασίας, το οποίο και πάλι συμβαίνει έτσι, σε πολλά περιοδικά, απλά δεν το λέμε. Εδώ το λέμε, φαίνεται και είναι διαφανής η διαδικασία. Ότι μπορεί συνεχώς να παίρνει κανείς feedback και input και για το
και για την, το publication και προφανώς για το peer review και έτσι ουσιαστικά βελτιώνουμε τη διαδικασία αξιολόγηση. Έτσι είναι διαφανής, φαίνεται, ενισχύει το δημόσιο και διαφανή επιστημονικό διάλογο, μειώνει την πιθανότητα bias και ενισχύει και την δυνατότητα για συνεργασίες. Για τους reviewers, για τους αξιολογητές φυσικά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ένα ζητούμενο τα τελευταία χρόνια είναι ότι αυτή η αφανής δουλειά που γίνεται να μπορεί να φαίνεται παραπάνω και να παίρνουν και τα εύσημα για αυτή και να περνάει σιγά σιγά στο βιογραφικό τους, δηλαδή και πάλι γράφουν οι ερευνητές, είμαι αξιολογητής εκεί. Αυτό όμως τώρα το να μπορείς να τσιτάρεις την αξιολόγησή σου όταν είναι καλή, είναι και αυτό ένα κομμάτι ερευνητικής δουλειάς. Έτσι. Πολλές φορές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αξιολογήσεις που γίνονται και τώρα είναι και ανοιχτές. Co-reviewing opportunities, όπως βλέπετε εδώ, δυνατότητες για συναξιολόγηση κτλ. Είναι πολύ σημαντικό. Ότι παίρνουν το DOI, προφανώς αυτό που είπα, και φαίνονται οι αξιολογήσεις. Και επίσης ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλά κάποιες υπηρεσίες που μπορεί κανείς να μαζέψει όλες τις αξιολογήσεις που έχει κάνει και να τις βάλει και στο βιογραφικό του. Έχει πολλά θετικά στοιχεία και αυτή είναι και αυτά είναι και η αξιολόγηση ουσιαστικά του συστήματος αυτού που λαμβάνουμε από τους ερευνητές που το κάνουν. Εδώ τα διαφορετικά είδη των άρθρων που έχουμε και βλέπετε και νομίζω ότι τώρα μπορεί να υπάρχουν και κανένα δυο ακόμα και εδώ βλέπετε ότι διαφέρουν ανάλογα με τις επιστήμες και τώρα νομίζω ότι έχουμε και case reports στα Humanities and the Arts, αυτό πρέπει ίσως να το επικαιροποιήσουμε λίγο, αλλά είναι αρκετά διαφορετικά είδη άρθρων. Σας είπα ότι δημοσιεύουμε σε όλες τις επιστήμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα άρθρα πετάγονται μέσα στην πλατφόρμα έτσι, ούτε ότι ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες για όλες τις επιστήμες. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Βλέπετε ότι έχουμε gateways ανάλογα με το χρηματοδοτικό, με το πρόγραμμα ουσιαστικά, αν είναι ορίζοντας 2020, τα papers του ERC, του Euratom, τα Marie Skodlowska-Curie actions, cost actions κτλ. Αυτό, εντάξει, αυτό παραπάνω θα έλεγα ενδιαφέρει εμάς τους χρηματοδότες έρευνας και θα κάνουμε τώρα στο μέλλον αρκετή δουλειά να αναδιαμορφώσουμε την αρχική σελίδα και τον τρόπο πλοήγησης μέσα στην πλατφόρμα για να είναι πιο ελκυστικός για τους ερευνητές. Τους ερευνητές ενδιαφέρουν ουσιαστικά αυτά τα δύο, τα community gateways και τα collections, στα οποία αναφέρθηκα πριν, τα community gateways, τα οποία είναι σε πιο υψηλό επίπεδο συλλογές και βλέπετε εδώ πέρα arts ουσιαστικά είναι μία, η animal and dairy science είναι αρκετά ευρείς περιοχές και ότι έχουν advisors, δηλαδή υπευθύνους των συλλογών, κάθε ένα από αυτά και το ίδιο και για τα collections. Εδώ μπορεί να είναι, αυτά είναι πολύ πιο έτσι, πιο targeted, πιο στοχευμένες κοινότητες που μπορεί να είναι και κάποια μεγάλα projects αλλά πάλι ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα συγκεκριμένων επιστημονικών κοινοτήτων. Θα μπορούσε να τα δει κανείς ως mini journals ουσιαστικά μέσα στην πλατφόρμα. Και κανείς μπορεί ουσιαστικά να κάνει submit σε αυτά τα collections, έτσι. Εδώ βλέπετε πώς τα μετρικά σε επίπεδο άρθρου και αυτό νομίζω είναι ένα από τα top, αρκετά top άρθρα της πλατφόρμας. Naive and enculturated CPAGs fail to make use of flagstone tools. Και βλέπετε τα alt metrics μάλλον εδώ πέρα συγκεκριμένα, δηλαδή τα social media και τα citations, τα Mendeley και αναλυτικά σε νέα, σε τι blogs εμφανίζεται, στο Twitter, Wikipedia, Dimensions, Citations και τα λοιπά, πέραν του download views και τα λοιπά. Αυτά νομίζω ήθελα να πω για το πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και πάρα πολύ γρήγορα, αυτό ίσως ενδιαφέρει κάποιους από εσάς. Αναφέρθηκα πιο πριν για τα σχέδιά μας για την πλατφόρμα μετά από το 2026 και μετά, και αυτό είναι να την κάνουμε ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι και τώρα, έτσι, πλατφόρμα, την οποία θα την υποστηρίζουν πολλοί χρηματοδότες έρευνες από διάφορα κράτη-μέλη και ερευνητικοί οργανισμοί.
την υποστήριξη και οικονομικά, έτσι, για να μπορούν να δημοσιεύουν όλοι οι ερευνητές. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να αλλάξει σίγουρα είναι, είναι η κοινή χρηματοδότηση, η χρήση χρηματοδότηση, και να μπορούν όλοι οι ερευνητές να δημοσιεύουν χωρίς να υπάρχει eligibility, δηλαδή όπως γίνεται τώρα ουσιαστικά στα περιοδικά κλειστής πρόσβασης, για να το πω έτσι, δηλαδή να μην έχει σχέση με το πόσα λεφτά έχεις ή ποιος χρηματοδοτεί την έρευνά σου, αλλά το μόνο κριτήριο να είναι η επιστημονικότητα, θέλετε, δηλαδή μια εργασία να πληρεί τα κριτήρια αυτά εισόδου στην πλατφόρμα που σας έδειξα, τα pre-publication checks, δηλαδή να μπορεί να τα πληρεί όλα αυτά για να μπορεί να δημοσιευτεί σε αυτήν. Και φυσικά εννοείται ότι θα είναι μια, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα επιβάλλουμε στους ερευνητές, και θα υποστηρίζεται από μια πλατφόρμα η οποία θα βασίζεται στο ανοιχτό λογισμικό. Σε αυτό έχουμε υποστήριξη, θα έλεγα, πολιτική από τα κράτη-μέλη, τα οποία στα Council Conclusions, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 22 και του 23, και ειδικά στα τελευταία, τον τελευταίο Μάιο, που ήταν αφιερωμένα στις ανοιχτές εκδόσεις ουσιαστικά, που όπως βλέπετε θέλουμε να είναι υψηλής ποιότητας, διαφανείς, ανοιχτές, αξιόπιστες και equitable, με ισότιμους όρους για όλους. Έπαιξε πάρα πολύ το θέμα αυτού του είδους των δημοσιεύσεων και τις δυνατότητες των κρατών μελών και των ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων να έχουν δικές τους τέτοιες εκδοτικές δραστηριότητες, αλλά συγκεκριμένα και του ΟΡΕ, του Open Research Europe, όπου το Συμβούλιο λέει στα κράτη-μέλη να συμμετέχουν και στους εθνικούς χρηματοδότες και σε πανεπιστήμια να συμμετέχουν στην κοινή χρηματοδότηση, στην προσπάθεια του ουσιαστικά να κάνουμε το Open Research Europe μια από κοινού διαχειριζόμενη, να το πω έτσι, πλατφόρμα, και να συμβάλλουν σε αυτό. Αυτό το βασίζουμε σε πολλά, και συνεπώς τι κάνουμε, ναι, γιατί μου λείπει ένα slide εδώ, ναι. Ουσιαστικά η δράση μας προς αυτό το σκοπό είναι να συζητάμε με χρηματοδότες έρευνας εθνικούς, κυρίως μέσω του Science Europe, που είναι ένας συλλογικός οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν χρηματοδότες έρευνας από πολλά κράτη-μέλη, αλλά και με άλλους φορείς όπως το LERU, το EUA, European University Association, το LIBER και άλλους, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, με περίπου 15 εθνικούς φορείς εθνικής χρηματοδότησης έρευνας συζητάμε και γράφουμε ουσιαστικά ένα scoping report, το οποίο θα περιγράφει το όραμά μας και το πώς θα υλοποιηθεί αυτό το όραμα για το 2026, με λεπτομέρεια, όπως βλέπετε, πόσο θα κοστίσει, πώς θα χρηματοδοτηθεί, πώς θα λειτουργεί κτλ. Όλο αυτό θέλουμε να το τελειώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και αυτοί οι χρηματοδότες θα μας πούν σιγά σιγά, τέλος του χρόνου και στο πρώτο εξάμεινο του άλλου χρόνου, εάν συμφωνούν να χρηματοδοτήσουν. Και αυτοί που συμφωνούν να χρηματοδοτήσουν, και φαίνεται να υπάρχουν αρκετοί που ενδιαφέρονται να το κάνουν, δεν φαίνεται να είναι ένα ακριβό πράγμα. Πραγματικά σε σχέση με τα λεφτά που ξοδεύονται είναι μάλλον φθηνό. Οπότε συζητάμε μαζί τους. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια συμφωνία στην αρχή της καινούργιας χρονιάς γι' αυτό. Οπότε ξεκινάμε να ψάχνουμε και ποιος θα λειτουργήσει το Open Research Europe το 2026, από τα μέσα του 2026, γιατί θα φύγει προφανώς από την Κομισιόν, εφόσον θα είναι μια κοινή δραστηριότητα. Και οπότε ουσιαστικά με αυτούς τους χρηματοδότες έρευνας ξεκινάμε τώρα να σκεφτόμαστε και να περνάμε σε χαρτί τον τρόπο υλοποίησης αυτού του οράματος, για το οποίο έχουμε υιοθετήσει σε αυτό το scoping paper 10 αρχές, τις οποίες έχουμε εμπνευστεί από διάφορα σημεία, και εδώ σας δίνω πια σημεία, από τις αρχές της UNESCO και από άλλες σχετικές εργασίες που γίνονται τελευταία σε σχέση με αυτό το θέμα. Αυτές είναι οι 10 αρχές και τις αναλύουμε αρκετά σε αυτό το scoping paper που θα δημοσιοποιήσουμε προς το τέλος του χρόνου. Το περνάω στα γρήγορα, αλλά είναι ουσιαστικά ένας τρόπος για να συμφωνήσουμε όλοι μαζί
ότι πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Επίσης, να πω ότι η Κομισιόν θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία της υποδομής στην οποία θα στηρίζεται το Open Research Europe από το 2026, από τα μέσα του 2026, με ανοιχτό λογισμικό. Και θα ξεκινήσει αυτός ο διαγωνισμός το Σεπτέμβριο, για τον οποίο συζητάμε και με τις σχετικές κοινότητες open source. Συνεπώς, ελπίζουμε να πάει καλά. Αυτά είναι τα σχέδιά μας. Θα σας έλεγα προφανώς, για όσους από εσάς δεν είστε αρκετά εξοικειωμένοι με το Open Research Europe, να δείτε στην ιστοσελίδα. Αυτά είναι τα πιο συγκεκριμένα και για ερευνητές, ειδικά αν θέλετε να δημοσιεύσετε σε αυτήν. Το infographic ίσως είναι αρκετά παλιό. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα βέβαια βιντεάκια, και το πιο σημαντικό ίσως είναι ο λογαριασμός Twitter, ο οποίος είναι πολύ... δραστηριοποιούμαστε πολύ στο Twitter και έχουμε αρκετές χιλιάδες ακολούθους, και θα σας συνέστηνα να γραφτείτε αν ενδιαφέρεστε να μαθαίνετε νέα για το Open Research Europe. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να μην ξέφυγα πολύ από το χρόνο μου. Και ελπίζω να υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική η παρουσίαση. Και μέσω αυτής νομίζω είδαμε και λίγο το τι σημαίνει Open Peer Review. Κάτι που η αλήθεια είναι ότι είναι καινούριο για πολλούς. Υπάρχουν και έτσι μια ενδιασμή. Μπράβο, ναι, αυτή είναι ίσως τη λέξη. Υπάρχουν ενδιασμοί όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Οπότε, σε ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ναι. Σας συστήνω να το δοκιμάσετε. Δηλαδή, τα σχόλια που έχουμε για το εκδοτικό μοντέλο είναι μόνο θετικά. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα με την πλατφόρμα. Ότι δεν εμπίπτει ακριβώς σε αυτά τα... στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι ερευνητές, έτσι. Αυτό που είπα στην αρχή, όταν σου λένε εγώ θέλω τόσα peer-reviewed papers σε αυτά τα περιοδικά, οπότε πηγαίνει ταυτόχρονα με το θέμα της αξιολόγησης της έρευνας και των ερευνητών. Mm. Για κάποιους οργανισμούς που το ξεπερνάνε σιγά-σιγά αυτό, και ίσως θα ξέρετε πολλοί από εσάς ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα για το τελευταία, για την αναδιάρθρωση κατά τον τρόπο ακριβώς που αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αξιολογείται η έρευνα. Κάποιοι οργανισμοί που το έχουν καταφέρει αυτό δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε, ή κάποιοι οργανισμοί που έχουν βάλει το Open Research Europe στη λίστα των περιοδικών τους που είναι OK για να δημοσιεύουν οι ερευνητές τους, δεν έχουν πρόβλημα. Ας πούμε, το Helmholtz μας έλεγε ότι το δικό μας πρόβλημα είναι ότι εσείς αφήνετε μόνο τους ερευνητές που έχουν ορίζοντα να δημοσιεύουν. Εμείς το έχουμε βάλει, θέλουμε να δημοσιεύσουμε εκεί και δεν μας αφήνετε. Γιατί μόνο ένα μικρό ποσοστό των ερευνητών μας έχει ορίζοντα. Υπάρχει περιθώριο, Βικτόρια μου, να ανοίξει. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό θα ανοίξει σε όλους από το 26. Μέχρι και το πρόβλημά μας είναι τα procurement rules, δυστυχώς, των δημοσίων διαγωνισμών. Που στην αρχή έτσι πως το είχαμε κάνει, τώρα θα ανοίξει από το 24, γιατί θα έχουμε ένα καινούριο συμβόλαιο μέχρι το 26. Θα ανοίξει για όλα τα χρηματοδοτικά, τα framework programs της Κομισιόν, όπου εκεί δημοσιεύουν και εκεί, αλλά όχι τόσα προφανώς ως ορίζοντας. Αλλά από το 26 θα ανοίξει για όλους. Θα το προσπαθήσουμε να δούμε. Πρέπει να είναι μια τεράστια προσπάθεια και είναι κυρίως νομικό το θέμα, δεν είναι δυστυχώς. Αλλά το 26 νομίζω ότι θα ανοίξει, αν το πάμε καλά, θα ανοίξει για όλους. Κάποιος ρωτούσε ποιοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν τα pre-publication. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Ναι. Και είναι υπεύθυνοι και κάνουν τα pre-publication. Ναι, τα pre-publication checks τα κάνουν professional editors της F1000, οι οποίοι είναι domain specific, δηλαδή για τα humanities ή για engineering ή αυτά, με πολύ συγκεκριμένο checklist από πράγματα τα οποία πρέπει να πληρεί μια εργασία για να ανέβει στην πλατφόρμα ουσιαστικά. Αυτοί κάνουν το review, όμως η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται από την ερευνητική κοινότητα, έτσι, ναι. Mm-hmm.
Πριν πάμε σε επόμενες ερωτήσεις με αφορμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τσοκαλά για την παρουσίαση. Έτσι, ήταν αρκετά περιληπτική και μας έδειξε όντως την υποστήριξη που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υλοποίηση της ανοιχτής επιστήμης, υποστήριξη προς τους ερευνητές. Με αφορμή όμως το τελευταίο κομμάτι του sustainability, της βιωσιμότητας της πλατφόρμας αυτής και της συνέχειας, και βασικά τον ρόλο που έχουν οι βιβλιοθήκες σε αυτό, γιατί καλούνται να υποστηρίξουν όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο, θα ήθελα ίσως αν είναι ο συνάδελφος ο Γιάννης Τσάκωνας από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας να μας μιλήσει λίγο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάνει, υπάρχει δηλαδή μια προσπάθεια, γιατί το μοντέλο του OIRE είναι αρκετά, έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά καλό και από τους ερευνητές. Οπότε ίσως ο Γιάννης Τσάκωνας θα μπορούσε να πει δύο λόγια για την προσπάθεια του ΣΕΟ. Ναι, Έλλη, εδώ είμαι εγώ. Ναι. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βικτωρία για την παρουσίαση του OIRE. Είναι ένα πράγμα το οποίο, μια πρωτοβουλία που ο σύνδεσμος ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έχει πάρα πολύ γρήγορα αγκαλιάσει από πάρα πολύ νωρίς, και ενδεχομένως ήμασταν από τους πρώτους που μετέφρασαν οδηγούς και έκαναν σχετικές ανακοινώσεις στην ελληνική γλώσσα. Αυτό έγινε μέσα από τη μονάδα επιστημονικής επικοινώνησης στο παράρτημα του συνδέσμου στην Πάτρα. Και βέβαια δεν ήταν μια αυθαίρετη πρωτοβουλία, αλλά να πούμε ότι στην πρώτη τριετία του έργου του Open Research Europe, το LIBER, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών ήταν και είναι, παραμένει ένας εταίρος ο οποίος έχει να κάνει πάρα πολύ με το engagement και το communications. Και στο πλαίσιο αυτό ήταν η πρώτη μας πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε να μεταφράζουμε πληροφορία στα ελληνικά, να την διανέμουμε στα ιδρύματά μας, να την προωθούμε όσο γίνεται με ένα πιο πρόσφορο τρόπο. Την πορεία βέβαια, τώρα θα μου επιτρέψετε και όλα εδώ στο chat να στείλω την ιστοσελίδα με τις οδηγίες, και προφανώς οι συνάδελφοι και οι ερευνητές από την Κύπρο έχουν και αυτή πρόσβαση. Έχουμε έτσι και αλλιώς την ίδια γλώσσα, μιλάμε. Στην πορεία αυτό που έκανε ο σύνδεσμος ήταν να εξετάσει κατά πόσο μπορεί να χρηματοδοτήσει μια αντίστοιχη πλατφόρμα πάνω στο F1000 Research, όπου έχει τη μορφή του gateway, όπως ανέφερε η κυρία Τσουκαλά. Άρα έχουμε αναπτύξει μια τέτοια πλατφόρμα η οποία επισήμως τρέχει από τις αρχές του έτους, και είμαστε τώρα στη φάση... Έλλη, έχω τη δυνατότητα να μοιραστώ λίγο την οθόνη. Έχουμε δύο λεπτά και ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται, ας μην χρονοτριβήσουμε σε αυτό. Στείλω λιγάκι το δεύτερο link. Είναι ένα gateway στο οποίο φιλοξενούμε κάποια δημοσιεύσεις των Ελλήνων ερευνητών, που είναι προφανώς μέλη του ΣΕΑ. Ισχύουν άλλου τύπου, βέβαια, έτσι, κριτήρια επιλεξιμότητας. Στο πρώτο τρίμηνο, μιας και η μονάδα μας είναι αρμόδια να βγάζει τρίμηνες αναφορές, στο πρώτο τρίμηνο έχουμε ήδη τα τρία πρώτα papers. Αυτό είναι και το link. Έχουμε τα πρώτα τρία papers. Έχουμε καταφέρει και έχουμε ενσωματώσει και προηγούμενες αναρτήσεις από μέλη της δικής μας κοινότητας. Και είναι ένα πράγμα το οποίο το στηρίζουμε. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε έτοιμο και το advisory board, το ελληνικό advisory board για τις 7 θεματικές περιοχές που χοντρικά κατατάσσουμε εμείς σε όλες αυτές τις εργασίες. Και είναι ένα πράγμα που το παρακολουθούμε, επειδή και με την κυρία Τσοκαλά και με άλλους και στο ευρωπαϊκό δίκτυο είμαστε πάρα πολύ κοντά και παρακολουθούμε τις εξελίξεις του OIRE. Πολύ ευχαρίστως όταν θα οριμάσουν οι συνθήκες, να ενταχθούμε κι εμείς, πώς να πω, κάτω από το ευρύ σχήμα, μιας και ανέφερε και το LIBER η κυρία Τσουκαλά, μιας να ενταχθούμε κάτω από το ευρύ σχήμα χρηματοδοτών
όπου θα πάνε κάτω από το ΟΡΕ και φτιάξουμε μια μεγάλη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα δημοσιεύσεων ανοιχτής πρόσβασης. Ομολογουμένως, τελευταίο σχόλιο, ό,τι είπε η κυρία Τσουκαλά περί βιώσιμου κόστους, ισχύουν σε απόλυτο βαθμό. Βλέπουμε τα στατιστικά, βλέπουμε λιγάκι την κίνηση. Δεν έχει σχέση πραγματικά και ποιοτικά, αλλά και ποσοτικά, χρηματικά, χρηματοοικονομικά, το ΟΡΕ με άλλες πλατφόρμες. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να δείξουμε λιγάκι και το τι κάνουμε εδώ στη χώρα. Ναι, ναι, Γιάννη, όχι, ευχαριστούμε και έχετε κάνει πάρα πολύ δουλειά με το ΣΕΑΒ και οι μεταφράσεις αυτές νομίζω πιάσαν τόπο και η δουλειά που έχετε κάνει για να πειραματιστείτε με την F1000 Research τώρα είναι πολύ σημαντική. Κοιτούσα προχθές ότι έχει νομίζω γύρω στα 31 papers μέσα το ΟΡΕ από Ελλάδα, published και submitted μαζί, τώρα δεν θυμάμαι τι είναι, και γύρω στα 4 ή 5 από την Κύπρο. Δεδομένου ότι έχει 400 publications τώρα, εντάξει, ειδικά από την Ελλάδα τα 30 τόσο είναι συμπαθητικός αριθμός, δεν είναι κακός. Δεν είναι καθόλου κακός. Ναι, και ισχύουν ξανά ό,τι παρατηρήσεις έχεις κάνει περί του δισταγμού κάποιων ερευνητών στο να υποβάλλουν γιατί δεν έχει impact factor και ως εκ τούτου μπορεί να μην τους αναγνωριστεί κάτι. Κατά πόσο το open peer review είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θα βλάψει τη δική τους την καριέρα ή το δικό τους το έργο, ισχύουν σε απόλυτο βαθμό. Το διαπιστώνουμε και εμείς σε κατηδίαν συζητήσεις με τους ερευνητές, όταν τους κάνουμε μια εισήγηση για το ΟΡΕ, όπου βλέπεις κάποιους ανθρώπους, αυτό που λέμε κατά κοινούς λεγόμενο, να δαγκώνονται λιγάκι, να λένε ναι μεν, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Είναι, εντάξει, νομίζω ότι και μια καινούρια πλατφόρμα ή τέλος πάντων ναι, περιοδικό κτλ. Παίρνει λίγο χρόνο για να πιάσει, για το πούμε έτσι. Αυτή τώρα, νομίζω επίσης ότι το entry point, αν θέλετε, αυτά τα pre-publication checks είναι αρκετά. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πάει κάποιος και θα πει, σου πετάω ένα paper σε ένα preprint server κτλ. Είναι αρκετά ενδελεχή και συνεπώς δεν είναι ότι θα τρέχουν και στο μέλλον μιλιούνια οι ερευνητές. Δηλαδή, άλλο θέμα, ας πούμε, ο άλλος απέστειλε το paper γιατί του ζητούσαν να ανοίξει τα δεδομένα. Το οποίο είναι επίσης αρκετά ενδιαφέρον για μας, επειδή αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα είναι μόνο ορίζοντας. Η F1000 κάνει και μία δουλειά να μας ελέγχει και τα DMP του ορίζοντα. Οπότε τους λένε, μπορούμε να δούμε το DMP. Το DMP έλεγε ότι θα ανοίξουν τα δεδομένα κτλ. Και οι οποίοι τους λένε, OK, θέλω το data availability, θέλω να τα ανοίξω που είναι, γιατί ελέγχουν, τους βάζουν να τα βάλουν στο αποθετήριο, να στείλουν τα link κτλ. Και δεν τα ανοίγανε. Και τελικά απέσυραν την εργασία, για αυτόν τον λόγο, στα pre-publication checks. Συνεπώς, είναι αρκετά υψηλά τα στάνταρ, θα έλεγα, το οποίο, ναι, και για μία πλατφόρμα και για ένα νέο τρόπο δημοσίευσης και για που έχει post-publication peer review, είναι πολλές μαζί οι πληροφορίες που καλούνται οι ερευνητές να αξιολογήσουν. Και βλέπω, ρωτάει και η Έλενα, ότι γιατί ποιοι οργανισμοί έχουν για τη νέα μέθοδο δημοσίευσης. Όλα τα, ας πούμε, με τους stakeholders που είχαμε μια συνάντηση τώρα, όλοι είπανε δημοσίως, δηλαδή σε εμάς το meeting που είχαμε, και το Liber και το EUA και το LERU και τα λοιπά, ότι απόλυτα στηρίζουν αυτό το νέο τρόπο και ότι το μόνο πρόβλημα ουσιαστικά ότι είναι πιο διαφανής, ότι δίνει αξιοπιστία, περισσότερη αξιοπιστία ουσιαστικά, βοηθάει στη διαφάνεια στην έρευνα και στην αξιοπιστία της έρευνα. Το μόνο πρόβλημα είναι πώς αξιολογούνται οι ερευνητές και τα ερευνητικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Αλλά σιγά σιγά και με τη δουλειά που γίνεται στο ΚΟΑΡΑ παραλλήλως, θεωρώ ότι σίγουρα θα πάρει χρόνο. Νομίζω ότι που μίλησε και ο Γιάννης πριν για τις βιβλιοθήκες, έχουν καταλυτικό λόγο. Αφενός είστε κοντά στους ερευνητές, συνεπώς ιδιαιτέρως εφόσον επί της παρούσης οι ερευνητές έχουν ορίζοντα, έχουν έργα, θεωρώ ότι άμεσα μπορείτε να τους ενημερώνετε για αυτή τη δυνατότητα, ως πρόσθετη δυνατότητα, ως δυνατότητα πολύ αξιόλογη, για να είμαι σαφή, για να είμαι ειλικρινής, για τη δημοσίευση και ως μια δυνατότητα που δεν τους κοστίζει κιόλας. Ούτε σε εσάς κοστίζει τις βιβλιοθήκες, ούτε σε αυτούς, για να αξιοποιήσουν και ίσως όχι το καλύτερο paper, αυτό που θέλουν, στο οποίο θα αξιολογηθούν για την επόμενη τους, το επόμενο στάδιο της καριέρας τους, αλλά θέλουν να το δοκιμάσουν ουσιαστικά αυτό.
Και το δεύτερο, είστε επίσης κοντά στο, είστε κοντά και στους, στους managers, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν και να μάθουν, γιατί ουσιαστικά οι πριτάνοι σας και οι πρόεδροι των τμήματων και όλα αυτά είναι πιθανώς αρκετοί από αυτούς να είναι συνηθισμένοι στο σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα. Συνεπώς, μπορείτε λίγο έτσι να τους εκπαιδεύσετε, για να το πούμε έτσι, να τους ενημερώσετε για αυτά τα καινούργια πράγματα που γίνονται και στο μέλλον τελικά ίσως, εάν θέλετε, να κάνετε redirect λίγο ένα μικρό μέρος του προϋπολογισμού του ιδρύματός σας. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ μικρό τα χρήματα, πολύ λίγα τα χρήματα που στο μέλλον θα ζητηθούν από ερευνητικά ιδρύματα, θέλουν να συμμετέχουν και φυσικά να συμμετέχουν και στη διαχείριση του Open Research Europe, εφόσον στο μέλλον θα είναι μία πλατφόρμα από κοινού ευρωπαϊκή, για να επιτύχει το εγχείρημα. Οπότε νομίζω ότι ο λόγος είναι καταλυτικός. Έχετε και το OpenAIRE που συμμετέχετε πολύ από εσάς, το Liber, το IFLA, έχετε πολλούς διάβλους για να βοηθήσετε τους ερευνητές, αλλά και το management των ιδρυμάτων σας να καταλάβει αυτό το μοντέλο και σιγά σιγά να το στηρίξει. 4 ερωτήσεις. Βικτωρία μου, έχει πολλές ερωτήσεις. Ναι, η κυρία Κωνσταντίνου, αν θέλεις να δούμε λίγο από την αρχή της ερωτήσης, για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον Diamond Open Access Journals. Ναι. Νομίζω έχει απαντηθεί. Νομίζω ότι είναι μέρος της ίδιας συζήτησης. Mm-hmm. Το μέλλον, θεωρώ ότι αυτά τα collections ειδικά θα μπορέσουν να στεγάσουν ερευνητικές κοινότητες συγκεκριμένες, οι οποίες σίγουρα, σαφώς όμως, θα πρέπει να υιοθετήσουν αντίστοιχες πολιτικές. Δεν μπορώ να δω πώς στο μέλλον το ΟΡΕ θα είχε μία ερευνητική κοινότητα με ένα δικό της collection που θα έλεγε ότι εγώ έχω κλειστό, closed peer review, ας πούμε. Δηλαδή, κάποια minimum standard θα πρέπει να πληρούνται, τα οποία, που σημαίνει ότι οι κοινότητες θα πρέπει να υιοθετήσουν σε έναν βαθμό αυτό τον τρόπο εργασίας του Open Research Europe. Ναι. Η επόμενη ερώτηση είναι, τι γίνεται αν κάνω reference σε ένα άρθρο το οποίο έχει γίνει reject? Ωραία. Νίκο, γεια σου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Ναι, δεν γίνονται reject. Γεια σου, Βικτωρία. Γεια σου, γεια σου. Τα άρθρα στο ΟΡΕ είναι ωραία, σημαντικό. Δεν γίνονται reject και αυτή είναι... αυτό είναι το ωραίο και το άσχημο, γιατί πολλοί συνάδελφοι ερευνητές δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Σε ένα παραδοσιακό περιοδικό υποβάλλεις το άρθρο, λέει κάποιος editor, okay, ναι, να γίνει αξιολόγηση, το στέλνεις σε αξιολογητές, όλα αυτά behind the scenes. Κάνουν την αξιολόγηση και λένε οι αξιολογητές, αυτό είναι μια βλακεία, reject, και μην το δημοσιεύετε. Αυτό δεν υπάρχει στο ΟΡΕ. Το ΟΡΕ, όπως είπα στην αρχή, για να γίνει δημοσίευση πρέπει να περάσει τα pre-publication checks, το οποίο είναι εκτενή και πολύ ενδελεχή. Εφόσον τα περάσει αυτά, δημοσιεύεται τέλος. Ταυτόχρονα ζητάμε την αξιολόγηση από τους αξιολογητές και αυτοί λένε approve or not approve. Αν δεν είναι approve το άρθρο, φαίνεται και γιατί δεν είναι approve. Συνεπώς, έρχεται στο φως όλη η επιστημονική σκέψη και όλος αυτός ο διάλογος. Μετά μπορεί ο συγγραφέας να γράψει κάτι άλλο. Όχι, διαφωνώ με αυτό που... μετά μπορεί να έρθει ένας άλλος ερευνητής και να του κάνει approve. Εφόσον γίνει approve, εφόσον πάρει αυτά τα... γίνει ποιοτική έτσι αξιολόγηση και πει ο αξιολογητής, okay, δύο αξιολογητές approve ή ένα approve και ένα question mark, τότε θεωρούμε ότι έχει περάσει το peer review. Αν δεν τα πάρει αυτά, δεν έχει περάσει το peer review. Υπάρχουν κάποια άρθρα που δεν έχουν περάσει το peer review. Τότε ή απλά μένουν έτσι, δεν στέλνονται στο ζενόντο, δεν γίνονται indexed, δεν στέλνονται. Και βλέπει όλη η ευρετική κοινότητα για ποιο λόγο αυτό δεν έχει γίνει approved. Μπορείς να φανταστείς για ποιο λόγο κάποιος μπορεί να... αν δεν είναι πολύ καλή, θα έλεγα, η ερευνά του, να μην θέλει να το στείλει στο ΟΡΕ. Γιατί, εντάξει, δεν μπορείς να κρυφτείς, δηλαδή. Okay. Μία επιπλέον ερώτηση είναι αν το συγκεκριμένο άρθρο έχει κοινό DOI για όλα τα version του. Φαίνεται ότι το versioning στα DOI δεν είναι το ίδιο DOI. Okay. Είναι το ίδιο, φαίνεται ότι είναι το ίδιο άρθρο, άλλο version. Ωραία, ωραία, ωραία.
Οπότε φαίνεται ποιο, σε ποιο έχω κάνει reference, ναι, έτσι. Ναι, ναι, φαίνεται, φαίνεται. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, ναι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι ποιοι οργανισμοί έχουν χρησιμοποιήσει και έχουν θετική άποψη με τη νέα μέθοδο δημοσίευσης, αν έχεις υπόψη σου. Οργανισμοί, αν εννοείς, Έλενα, πανεπιστήμια. Πολύ λίγα προς στιγμή. Δηλαδή το Helmholtz, ας πούμε, το ερευνητικό κέντρο, ξέρουμε ότι το έχει περιλάβει και το έχουμε ως έτσι, καλό παράδειγμα. Δηλαδή στη λίστα των περιοδικών. Αυτή τη στιγμή κάνουμε δουλειά και με πανεπιστήμια και η F1000. Πραγματικά δεν ξέρω και πρέπει να τη δω αυτή τη λίστα, αλλά κάνουμε και δουλειά με κάποιους εθνικούς οργανισμούς, ας πούμε το ANVUR στην Ιταλία, για να περιλάβει το ΟΡΕ στα περιοδικά που θεωρούν ουσιαστικά για τις social science and humanities, που το θεωρούν αξιόλογο για να δημοσιεύουν οι ερευνητές. Αυτή είναι μια εργασία που και εμάς πρέπει τώρα ουσιαστικά ξεκινάει, δουλειά one by one, one on one, με πανεπιστήμια και κυρίως με αυτά που παράγουν έτσι αρκετή έρευνα αυτό. Ναι. Αλλά δεν υπάρχουν, πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί οργανισμοί οι οποίοι ξέρεις, έχουν βγει έξω να πούνε δημοσιεύστε εκεί. Αλλά όντως χρειαζόμαστε και εμείς μία λίστα με αυτούς. It's our next project. Ουσιαστικά το δικό μας project για τώρα αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα μπορέσει να ενσωματωθεί, να γίνει τώρα ένα όργανο έρευνας για τους ερευνητές, δηλαδή να γίνει αυτό που λέμε embedded στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Είναι σημαντική δουλειά. Εντάξει, καταρχάς έχουμε τις θετικές απόψεις των όλων αυτών των οργανισμών που εκπροσωπούν πανεπιστήμια και τη δέσμευσή τους ότι θα μιλήσουν στα πανεπιστήμια τους, έτσι, το ΛΕΡΟΥ και τα λοιπά, το EUA. Συνεπώς, από εδώ και στο εξής θα υπάρχουν αρκετές συζητήσεις για το μέσω αυτών των οργανισμών, για όσους από εσάς συμμετέχετε και το ΛΥΜΠΕΡ και τα λοιπά. Αλλά είναι σιγά-σιγά. Την απάντηση της κυρίας Γρηγοριάδου έδωσε να απάντηση η Ελή πιο κάτω στο chat και ακόμα μία, τέσσερις ερωτήσεις συγκεκριμένα. Πόσο χρόνο κατά μέσο όρο διαρκεί η διαδικασία από την κατάθεση μιας δημοσίευσης μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των αξιολογήσεων? Αυτό διαρκεί, για κάποιες επιστήμες είναι πολύ αργό και για κάποιες γρήγορο, γύρω στο ένα τρίμηνο. Και από τώρα προσπαθούμε λίγο να δούμε πώς γίνεται να γίνει ακόμα πιο γρήγορη η διαδικασία. Ας πούμε, τώρα θα κάνουμε μια καμπάνια για τα pre-publication checks, τα οποία είδαμε ότι παίρνουν χρόνο και παίρνουν χρόνο στο μπρος-πίσω του ερευνητή με τους editors οι οποίοι ζητάνε και οπότε ξεκινάμε λίγο να κάνουμε κάποια checklist, μια ενημέρωση για το τι πρέπει να έχουν κάποιος που πάει να δημοσιεύσει να είναι σαφές ποια είναι τα pre-publication lists για να μην δημιουργούνται και εκεί οι καθυστερήσεις. Και γενικά από ό,τι βλέπω σε αυτά που μας, τις πληροφορίες που μας δίνει η F1000, συνήθως ναι, είναι εκεί που εμπλέκονται οι ερευνητές συνήθως, δηλαδή είναι να σου γυρίσουν πίσω ας πούμε κάποια εκδοχή αλλαγές που έχει ζητήσει το pre-publication checks στα revisions, αυτά που λένε αφενός το να κάνουν το review και αφετέρως το να γυρίσουν πίσω το revised versions και τα comments, εκεί είναι. Που εντάξει, επειδή είναι μια καινούργια πλατφόρμα, υπάρχει λίγο ένα balance του πόσο θα πιέσεις και πόσο, αλλά νομίζω ότι τώρα είμαστε σε ένα καλό σημείο που μπορούμε να ξεκινήσουμε να το πιέζουμε λίγο. Για κάποιες περιοχές, για τα humans, ας πούμε, 3 μήνες είναι μια χαρά. Κάποιοι άλλοι λένε, okay, όχι, μας καθυστερεί αυτό, ναι. Υπάρχουν κάπου διαθέσιμες οι οδηγίες και των 2 επιπέδων αξιολογήσεων? Και πώς έχουν προκύψει αυτές? Ουσιαστικά, ναι, υπάρχουν, παντού υπάρχουν. Το πρώτο δεν είναι αξιολόγηση, είναι pre-publication checks, δηλαδή είναι τα minimum standard, δεν το θεωρούμε αξιολόγηση. Είναι minimum standards to be met. Αυτά τα λέμε στη διαδικασία, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, μπορώ να σας στείλω. Για την αξιολόγηση, σίγουρα, αν δείτε τα guidelines για τους reviewers, και για το selection, το how you do review, how you do review in specific area, the humanities, ξέρω, είναι πολύ συγκεκριμένα για τους peer reviewers. Το pre-publication checks
Είναι συγκεκριμένο, αλλά επειδή είναι λίγο behind the scenes, γιατί το κάνουν οι editors της F1000 και έχουμε το checklist. Τώρα δουλεύουμε και θα βγει σύντομα, νομίζω τον άλλο μήνα θα βγει online, σαφής λίστα για το ποια είναι τα pre-publication checks και τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτό θα βγει. Οι μη αποδεκτές δημοσίευσεις παραμένουν στο σύστημα και είναι προσβάσιμες, βεβαίως δεν είναι. Απλά είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό αυτή τη στιγμή και είναι, γιατί να μην παραμένουν στο σύστημα. Απλά είναι ο μόνος που δεν φαίνεται υπό καλό πρίσμα σε αυτή την περίπτωση είναι μάλλον ο author και η έρευνα που έχει κάνει. Αν υπάρχει κάποιον κίνητρο. Το κίνητρο εμείς θεωρούμε ότι είναι τα benefits, αλλά μπορεί να κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Είναι ότι είναι η άμεση πρόσβαση, είναι η πολύ καλή διαδικασία εκδοτική, την οποία όντως έχουμε πάρει όντως αυτό το input από τους ερευνητές, ότι όντως η διαδικασία η εκδοτική και επιστημονική είναι πολύ, πολύ ενδελεχής, πολύ ισχυρή. Είναι ότι δεν πληρώνουν, είναι ότι πληρούν τις απαιτήσεις που τους θέτουμε εμείς ως χρηματοδότης έρευνας για τον ορίζοντα Ευρώπη για την ανοιχτή πρόσβαση. Είναι ότι έχει μεγαλύτερο impact η έρευνά τους. Είναι τα benefits. Άλλο κίνητρο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτά θεωρούμε εμείς ότι θα κινητοποιήσουν. Mm-hmm. Στο μέλλον θεωρώ σιγά σιγά ότι καθώς οι ερευνητές αγκαλιάζουν, για το πω έτσι, την πλατφόρμα, και, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν μια σκέψη και κάτι το οποίο ξεκίνησε η Κομισιόν, έτσι, top-down ουσιαστικά, πλατφόρμα. Το θέμα είναι τώρα πώς θα μπορέσουμε σιγά-σιγά να φέρουμε μέσα τους ερευνητές και φαίνεται ότι έρχονται σιγά-σιγά. Όσο περισσότεροι έρχονται, θεωρώ ότι τόσο περισσότερο προφανώς γίνεται πιο δημοφιλές αυτό το μοντέλο και θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα πραγματάκια, δηλαδή να μπουν μέσα, να κάνουμε κάποια πιλωτικά με κοινότητες που μπορούν να θέλουν να έχουν ένα δικά τους collection συγκεκριμένα. Είναι νομίζω πολλά που μπορούν να γίνουν, αλλά εντάξει, τα δύο αυτά πρώτα χρόνια ήταν νομίζω, ήταν το στοίχημα το αν θα μπορέσει και να επιβιώσει, και φαίνεται ότι τα πηγαίνει καλά, δηλαδή είμαστε αισιόδοξοι. Ωραία. Εντάξει, κυρία Μαρία, λέει, πήρε την απάντησή της. Ευχαριστίες από όλους. Σχετικά με τη βεβαίωση παρακολούθησης, στείλτε ένα email στα emails που θα δείτε τώρα στο chat, όποιος θέλει βεβαίωση παρακολούθησης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά την κυρία Τσουκαλά που ήταν μαζί μας και όλους εσάς που ήσασταν μέχρι τώρα μαζί μας. Η παρουσίαση και η βιντεοσκόπηση θα αναρτηθούν και θα σας σταλεί ο σύνδεσμος. Καλή συνέχεια σε όλους και θα είμαστε σε επαφή για το επόμενο webinar μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ.